Πάση γνωστοί πατρινοί επιχειρηματίες όπως ο Ηλίας Παυλίδης, ο Θόδωρος Καμπέρος, ο Μανώλης Πανός, ο Ξος Βουκελάτος, ο Γιώργος Κουτσούκος και άλλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με αφορμή τα σκληρά οικονομικά μέτρα και δημιούργησαν κίνημα στο οποίο έδωσαν την ονομασία «Αντιδρώ». Πήραν την ιδέα από το αντίστοιχο κίνημα των Διοδίων «Δεν πληρώνω» και σκέφτηκαν ότι έπρεπε να ιδρυθεί και μια άλλη ομάδα που θα απευθύνεται σε όσους θέλουν να πληρώσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, αλλά η κρίση τους έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Στόχος είναι να υποχρεούνται είτε το δημόσιο είτε οι τράπεζες να βρίσκουν αλλακτικούς τρόπους και να στηρίζουν τους επαγγελματίες. Αυτός μάλιστα ο αγώνας θα έχει κέντονη μορφή, με παρεμβάσεις είτε ακόμα και με κινητοποίησεις ή αποκλεισμούς δρόμων. Στην ομάδα ήδη συμμετέχουν πάνω από 100 βετρινοί επιχειρηματίες, οι οποίοι τονίζουν ότι μέχρι ώρα η πολιτική της κυβέρνησης δεν βοηθά τα καταστήματα να ανασάνουν. Όπως δείχνουν τα πράγματα, όλο και περισσότεροι θα είναι επιχειρηματίες της Πάτρας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να ταχθούν σε συγκεκριμένη ομάδα, κάτι που φαίνεται ήδη από τη μεγάλη ανταπόκριση και την προσέλευση που υπάρχει. Όπως λέγεται, δεν θα είναι μια ομάδα που θα δραστηριοποιείται σε θεωρητικό επίπεδο και μόνο για τα ζητήματα της οικονομίας. Θα είναι μια ομάδα η οποία θα παρεμβαίνει σε κάθε θέμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ανδράνεια όσων διαχειρίζονται τις τύχες της περιοχής.